θέλω να έρθω να σου πω χωρίς εσένα δεν αντέχω να ζω. Τον έχουμε συνηθίσει με το μικρόφωνο στο χέρι. Σα σφαίρα με τρυπάει αυτό που νιώθω για σένα. Να σιγοτραγουδάμε μαζί του τις ροκ μελωδίες του. Ο Δημήτρης Κοριαλάς όμως εδώ και 1,5 χρόνο έχει και έναν άλλο ρόλο, εκείνον του πατέρα. Και φυσικά είναι ο σημαντικότερος ρόλος από όλους. Το Πάσχα που μας πέρασε όμως, μια περιπέτεια υγείας του παιδιού του ανησύχησε εκείνον και τη σύζυγό του, δημοσιογράφο Φωτεινή Ψυχίδου. Ήταν μεγάλο Σάββατο απόγευμα. Ο γιος του γνωστού συνθέτη, μόλις 13 μηνών, πάνω στο παιχνίδι έπεσε και χτύπησε στο μέτωπο. Τίποτα ανησυχητικό, μια αθώα γρατζουνιά. Αυτό τουλάχιστον θεώρησαν ο Δημήτρης και η Φωτεινή αρχικά. Μόνο που όσο η ώρα περνούσε, το πρόβλημα άρχισε να εξαπλώνεται. Το μάτι του παιδιού πρίστηκε και οι γονείς του το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Στα εξωτερικά ιατρία, μια ειδικευόμενη γιατρός το εξέτασε και χωρίς να καλέσει κάποιον επιμελητή γιατρό, διέγνωσε επιφυκίτιδα και του συνέστησε να αγοράσουν ένα κολύριο. Μα εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπώ, χωρίς να ξέρω το γιατί. Το βράδυ όμως η κατάσταση του παιδιού είχε χειροτερέψει. Ο μικρός είχε κοκκινίλες που είχαν εξαπλωθεί σε όλο του το σώμα. Ο πατέρας της Φωτεινής, χειρουργός ορθοπαιδικός στο επάγγελμα, βλέποντας την κατάσταση, τηλεφώνησε σε μια παιδίατρο, η οποία την επόμενη μέρα, Κυριακή του Πάσχα, άνοιξε το γιατρείο και είδε το παιδί. Διέγνωσε σταφυλόκοκο και τους συνέστησε να πάρουν αντιβίωση. Μάλιστα τους είπε να φύγουν για Αθήνα και να πάνε στο παιδόν. Τότε άρχισε ένας αγώνας δρόμου για τη σωτηρία του παιδιού. Η ζωή του, όπως λένε οι γονείς, πλέον κινδύνευε. Μάλιστα κάποια στιγμή έκλεισαν τα μάτια του παιδιού και λιποθύμησε. Σε κατάσταση πανικού, ο Δημήτρης Κοριαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους το παιδί στο νοσοκομείο. Ενώ περιπολικά βοηθούσαν το ζευγάρι να φτάσει γρηγορότερα στην Αθήνα, βάζοντας το φάρο και τις σιρήνες, αφού ο δρόμος ήταν μποτιλιαρισμένος λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα. Ανοίγω μέσα αυτή τη μαύρη γη. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν μετά από αναλυτικές εξετάσεις πως ο σταφυλόκοκος είχε προχωρήσει στο αίμα. Ο δρόμος θα είναι μακρύς και δύσκολος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη, είπαν στους γονείς. Σε συνέντευξή του, ο Δημήτρης Κοριαλάς είχε αναφερθεί στις δύσκολες αυτές στιγμές. Ήμασταν στη φάση για πολλές μέρες αν θα φύγουμε από το νοσοκομείο τρεις ή δύο άνθρωποι. Έμεινε 15 μέρες. Όλα καλά τώρα. Μην τύχει σε κανέναν. Αυτό που πέρασα εγώ δεν θέλω να το περάσει άλλος. Ευτυχώς το παιδί αντέδρασε θετικά στο κοκτέιλ των αντιβιώσεων. Έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο παιδόν είναι και πάλι καλά. Μετά το τέλος της περιπέτειας, η σύζυγός του, Φωτεινή Ψυχίδου, είχε αναφερθεί σε αυτή την περιπέτεια υγείας του παιδιού τους με μια ανάρτηση στο Facebook. Μια λάθος διάγνωση από το νοσοκομείο Καλαμάτας ήταν αρκετή για να ξεκινήσει μια μεγάλη περιπέτεια. Ευχαριστούμε πολύ την αστυνομία και τους φάρους της που μας άνοιξαν το δρόμο τη Δευτέρα του Πάσχα και μας έφεραν εγκαίρως στην Αθήνα. Τους ιατρούς του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία που κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και μας έσωσαν τη ζωή. Το νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα τους και τέλος τους συναδέλφους για τη διακριτικότητά τους. Τέλος καλό, όλα καλά. Ο Θανασάκης γύρισε σπίτι και χαμογελά.